πάρτι χορεύω. Θα είμαι πρώτη. Όχι. Πάρα πολύ κομψή. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λέω τελικά η κομψότητα είναι πολύ απλό πράγμα. Ένα φόρεμα, σκουλαρίκια ίσως και όχι, ένα ωραίο παπούτσι και τελειώσαμε. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Συμφωνείς? Γενικά μου αρέσει το απλό ντύσιμο. Νομίζω ότι μια ωραία γυναίκα κομψή και δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, το λέω μόνο γιατί ωραία γυναίκα, εγώ βλέπω τη γυναίκα που μου αρέσει εμένα και σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος, σαν μυαλό. Για μένα αυτό είναι όμορφη μια γυναίκα πια. 40 πλάς. Ναι. Αφού έχω περάσει. Καλά, βάλε μερικά ακόμα. Αλλά εντάξει. Όχι, το λέω και για μένα πλέον, ναι, που έχω περάσει και εγώ τα 40. Τι είναι πλέον για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι πλέον για μένα μια ωραία γυναίκα. Νομίζω πλέον είναι ένα σύνολο πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάποτε μας άρεσε μόνο το πολύ ωραίο σώμα, η εξωτερική εμφάνιση. Αλλά τελικά ανακαλύπτεις ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Και πάλι μπορεί όταν σ' άρεσε το ένα ωραίο σώμα να έχει και κάτι ακόμα. Δηλαδή κάτι εξέπεμπε που αυτό σε τράβαγε. Αυτό το γιατί μπορείς... και πάλι είναι πολλές που έχουν ωραία σώματα. Συμφωνώ. Μου το λες λίγο ότι σαν να προσπαθείς να πενεχοποιήσεις τα ωραία σώματα, θεωρείς ότι κατηγορούνται οι ωραίες γυναίκες ότι δεν έχουν κάτι άλλο? Όχι, όχι, δεν θα έλεγα. Απλά θα έλεγα ότι αυτές που ξεχωρίζουν, αν το ψάξεις λίγο περισσότερο, ήταν και έξυπνες. Μάλιστα. Έκανα καλά που τα έλυσε αυτά τα θέματα. Κληρονόμος δεν είσαι. Δεν είμαι, οι γονείς μου ζούνε. Τη Φίατ, ναι, πράγματι ήταν αντιπρόσωπος ο πατέρας μου. Αλλά αυτό ήταν για 8 χρόνια το 90 περίπου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τώρα πάρα πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα. Και μετά είχε έρθει η Φίατ εδώ. Και ήμασταν, ναι, αντιπρόσωποι. Ναι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή. Αλλά πολλά χρόνια δεν έχουμε σχέση με το αυτοκίνητο. Ναι, δηλαδή μπήκες μέσα στο My Style Rocks και ήταν η Νίνα Παπαγιάννου, γνωστή τα κοσμικά σαλόνια, έτσι δεν είναι, της Αθήνας? Αυτό, ναι, αυτό δεν άλλαξε. Δηλαδή, ναι, ήμουνα. Και είσαι. Και είμαι, ναι. Και παρότι δεν έχω τόσο έντεμη κοινωνική ζωή, αλλά ναι. Μάλιστα. Αρχίσαν λοιπόν να γράφουν και το κληρονόμος. Κοίταξε, εγώ δεν προλάβαινα να τα διαβάσω. Το διάβασα αυτό το κληρονόμος, ναι, αλλά λέω εντάξει, μπαίνοντας στο παιχνίδι, ήξερα ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Ξέρεις, εντάξει. Το κληρονόμος, ναι, έχει... Επειδή μου είναι λέξη, δεν, όμως... Δεν ξέρω, δεν το διαλέξανε. Να σου πω, το κληρονόμος έχει μια έγκλη. Έχει ελληνική ταινία μέσα, πώς λέμε Ράμογλου, πώς λέμε Εγώ κότερο πάμε μια βόλτα, κληρονομιές, έχει μερικά στοιχεία. Νομίζω ότι σου προσάψανε, φτιάχνουν ένα προφίλ για δικούς, καλά, τους λόγους. Ναι. Σοκαρίστηκες λίγο.